Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης, ακόμα και πριν το Πάσχα, είναι διατεθειμένη να ζητήσει η κυβέρνηση αν δεν φτάσουμε σε τεχνική συμφωνία μέχρι το Eurogroup της Παρασκευής. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά είχαμε μια σημαντική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του κ. Τσίπρα με τον κ. Τούσκ. Φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να τραβήξει το σκηνή, να ζητήσει μια συμφωνία ουσιαστικά εδώ και τώρα, πιέζοντας, καθώς όπως είπε ο κ. Τσίπρας, οι κολλησιεργίες αυτές δεν οφείλονται στην ελληνική κυβέρνηση και οδηγούν στο να χαθεί πάρα πολύ χρόνος και στο να δημιουργηθεί μια κατάσταση που μόνο καλό δεν κάνει. Είχαμε ούτως ή άλλως το ρεπορτάζ ότι στις συναντήσεις που έγιναν χθες στο άτυπο Brussels Group υπήρχε μέσα συμφωνία, αλλά δεν φαινόταν ότι υπήρχε καλή πορεία, αλλά δεν ήμασταν κοντά σε συμφωνία και φαινόταν ότι πάμε σε ένα μοντέλο του τύπου Malta Yok. Εν τούτης, με βάση τις σημερινές δηλώσεις με αυτά που υπόθηκαν πριν από λίγο, φαίνεται ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις και με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα μέσα στις επόμενες ημέρες τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει. Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι κινούμαστε πλέον σε ένα γενικό ρήξης που αρχίζει και έχει αρκετές ομοιότητες με το 2015. Υπάρχει και μια άλλη εκτίμηση που λέει ότι είναι μια πίεση ενδεχομένως και συμπεφωνημένη του κυρίου Τσίπρα με κάποιους κύκλους από Βρυξέλλες ή από την πλευρά της Κομισιόν που θέλουν να δοθεί μια λύση εδώ και τώρα, ουσιαστικά να φέρουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Γερμανία. Γιατί ουσιαστικά αυτούς εννοεί ο κύριος Τσίπρα πρώτων ευθυνών του στο να δούνε ποιος είναι εκείνος που καθυστερεί στην λήψη ή όχι μια απόφαση και στην ύπαρξη μιας συμφωνίας. Από την άλλη, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κύκλο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι στο τραπέζι το ενδεχόμενο να καθυστερήσει πολύ διαδικασία μέχρι το Σεπτέμβρη με την Ελλάδα να πληρώνει από ίδια κεφάλαια τις δόσεις, τα ομόλογα που έχει το καλοκαίρι. Αυτό θεωρούν ότι εφόσον γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να μιλήσουμε για μια συμφωνία εξ αρχής και γενικώς καταλαβαίνουμε ότι τώρα το πολιτικό σκηνικό περιπλέκεται, είναι μια άσκηση πίεση από την ελληνική πλευρά. Μένει να δούμε τώρα, θεωρούμε ότι θα έχουμε άμεσα αντιδράσεις και από την πλευρά των δανειστών. Θέλουμε να δούμε, καθώς σήμερα συνεχίζονται και με τη μορφή τηλεδιάσκεψης οι συνομιλίες, να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο κοινό τόπο προς αυτό, αν ταυτόχρονα και η ελληνική πλευρά είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω σε κάποια πράγματα, κυρίως στο κομμάτι των συνταξιοδοτικών και τι θα συμβεί στο αφορολόγητο. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Έχουμε το Eurogroup της Παρασκευής, την επόμενη εβδομάδα αν θα γίνει σύνοδο κορφής και μετά πάμε στην Ιερινή Σύνοδο του Δουνουτού στο τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, που εκεί πλέον θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα.